Ξέρω ότι έχουμε είδηση. Ζέτα Μακρυπούλια, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έγινε. Που λέμε ο υπουργός πια. Συγχαρητήρια καταρχήν να πούμε στο Μιχάλη Χατζηγιάννη που δεν του τα έχουμε πει από εδώ για τις καινούργιες θέσεις, για τα αξιώματα. Ναι. Βέβαια, εγώ... εκεί πριν δεν το βλέπουν και πολύ θετικά στα σχόλιά τους για τον ναι. υφυπουργό. Εντάξει, είναι πολιτισμού βέβαια. Η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε και επαφές με Κύπρο, καταλαβαίνετε. Καλά, ναι, το ξέρω ότι είσαι διεθνής, αλλά το θέμα είναι ότι ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Κάποιοι θα έχουν αντιδράσει. Εγώ μπήκα το πρωί στο T-Life που έχει αποκλειστικές εικόνες από τη χθεσινοβραδινή επίσκεψη του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο θέατρο και βλέπω ο υφυπουργός και λέω. Ποιο κύριο Μιχάλη Χατζηγιάννη πήγε να δει τη Ζέτα Μακρυπούλια. Είναι πολύ γνωστό ότι είχαν σχέση 12 ετών. Έχουν χωρίσει άνθρωποι πάρα πολύ φιλικά και πάρα πολύ γλυκά. Πήγε να τη δει στο θέατρο, πρωταγωνιστή στην παράσταση Μια Νύχτα στην Επίδαυρο, του Εθνικού Θεάτρου είναι παραγωγή. Ανεβαίνει στο θέατρο Ρέξ στο κέντρο τη Αθήνα. Και το T-Life εξασφάλισε εικόνε που κατά τη διάρκεια τη υπόκληση έχει σηκωθεί ο Μιχάλη Χατζηγιάννη και έχει ανέβει στη σκηνή και τη δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Υπότιτλο ο υπουργό. Είναι ένα κύριο ο Μιχάλη. Πολύ συμπαθή, πέρα από το πόσο καλό καλλιτέχνη είναι, που δεν νομίζω να κάποιο που να αμφισβητεί το ταλέντο του στη μουσική. Λίγο, εγώ θα ντρεπόμουν βέβαια μπροστά γιατί? Σε όλου. Θα μπορούσε να πάει στην Ελλάδα. Ναι, μωρό μου, γιατί εσύ είσαι ντροπαλό, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό το παιδί μπροστά σε όλο τον κόσμο να έρθει ένα πρώην σου να σου δώσει ένα τριαντάφυλλο να έχετε χωρίσει. Το έχουν δει όλοι μωρέ ότι είναι ζευγάρι τόσα χρόνια. Ναι. Και στην υπόκληση κατά το τριαντάφυλλο, υποκλήθηκε με το τριαντάφυλλο, δηλαδή της άρεσε. Είναι ωραίο ζευγάρι αυτό, γιατί έχει καταφέρει και έχει ζήσει μια ωραία αγάπη. Όταν τέλειωσε αυτό, έχουν μια ωραία σχέση, αγαπιούνται, στηρίζονται και έτσι πρέπει να είναι. Εγώ θυμάμαι ωραίες στιγμές του lifestyle τότε. Μου άρεσε. Είχε μια αγνότητα, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που θυμάμαι ήταν κάτι παπαρατσικά που σκούπιζε την αυλή στην Αράχοβα. Αυτό.